Μια άλλη κυβέρνηση και ένας άλλος πρωθυπουργός μπορεί καλύτερα, επίσης μπορεί να το πει ανοιχτά. Και από αυτό εδώ το βήμα το πιστεύει. Αν κάποιος νομίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του εγκατέλειψε μια καλύτερη εναλλακτική για το λαό, να διατυπώσει και να τεκμηριώσει αυτή την άποψη. Αν επίσης υπάρχει η άποψη ότι η αριστερά πρέπει να εγκαταλείψει τη διακυβέρνηση επειδή δεν κατάφερε να φέρει μια καλύτερη συμφωνία, επίσης αυτή η άποψη πρέπει ανοιχτά και συλλογικά να διατυπωθεί. Ανοιχτά να διατυπωθεί και συλλογικά να πάρουμε αποφάσεις πάνω σε αυτό. Και βεβαίως αν υπάρχει άποψη ότι αυτή η συμφωνία είναι το χειρότερο από τα τρία μνημόνια, και αυτό πρέπει να εξηγηθεί με επιχειρήματα. Κάποιοι λένε ότι το όχι του ελληνικού λαού δεν ήταν αυτό που ζητάγαμε μέχρι τελευταία στιγμή, με διαγγέλματα, συνεντεύξεις, αλλά και με συλλογικές αποφάσεις πολιτικής γραμματείας, δηλαδή στήριξη ισχυρή του λαού μας σε μια διαπραγματευτική προσπάθεια για μια καλύτερη συμφωνία, αλλά ήταν εντολή για ρήξη και ναι στη δραχμή. Αυτό δεν ισχύει. Και οφείλουμε να μιλάμε ειλικρινά μεταξύ μας και να μιλάμε ειλικρινά και στον ελληνικό λαό. Αν αυτό ίσχυε, έπρεπε να τεθεί πριν το δημοψήφισμα στα όργανα του κόμματος. Και αν αυτή ήταν η άποψη, έπρεπε να την πούμε καθαρά στον ελληνικό λαό. Δεν έλεγαν αυτά οι ανακοινώσεις πολιτικής γραμματείας του κόμματος, ούτε οι δηλώσεις όλων των στελεχών του κόμματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ ο ίδιος έκανα επίθεση στις κατεστημένες δυνάμεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στο μηντιακό και πολιτικό σύστημα, που προσπάθησαν να ταυτίσουν το όχι στο δημοψήφισμα με την έξοδο από το ευρώ. Και βεβαίως οι δυνάμεις αυτές αναδιπλώθηκαν την επόμενη του δημοψηφίσματος. Εκτός από ακραίους συντηρητικούς κύκλους στη Γερμανία που δεν σταμάτησαν ποτέ να ταυτίζουν το όχι με τον Brexit. Και θα ήταν ευχής έργο αν αυτές οι ερμηνείες περιορίζονταν σήμερα στους συντηρητικούς κύκλους της Γερμανίας. Εγώ ο ίδιος ήμουν αυτός που είπα πριν το δημοψήφισμα ότι η εντολή που ζητάω είναι εντολή για ισχυρή διαπραγμάτευση για να φέρω συμφωνία σε 48 ώρες. Δεν ασκήθηκε κριτική σε αυτά που έλεγα τότε. Ας αφήσουμε λοιπόν τις λαθροχειρίες κατά μέρος και ας εννοηθούμε με ειλικρίνεια και συνέπεια και κυρίως κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια. Όπως ακριβώς κάναμε και όταν δίναμε τη μάχη όλους αυτούς τους 6 μήνες, όταν ανοιχνεύαμε, αγωνιούσαμε, προσπαθούσαμε, ακόμα και για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μάταια, όπως αποδείχτηκε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είπα στην αρχή, και το πιστεύω αυτό γιατί εγώ έτσι αισθάνομαι, ότι για αυτή τη μάχη που δώσαμε στο όνομα του δίκαιου του ελληνικού λαού, για αυτή την εξάμηνη σκληρή μάχη που δώσαμε με ανιδιοτέλεια και εντιμότητα και ειλικρίνεια, διότι όλα ήταν ανοιχτά και όλα ήταν εν γνώση όλων, δεν είχαμε κρυφά χαρτιά, για αυτή τη μάχη πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι. Και δεν πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι μόνο γιατί κάναμε ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να προασπίσουμε τα δίκαια του λαού μας. Αψηφίσαμε τη χρηματοπιστωτική ασφυξία που οδήγησε στην επιβολή των τιμωρητικών capital controls ακριβώς επειδή πήγαμε στο δημοψήφισμα. Φτάσαμε, όπως είπα πιο πριν, στο σημείο της τάσης πληρωμών. Εμπιστευτήκαμε τον ελληνικό λαό σε κάθε μας βήμα.
Όχι όμως μόνο για αυτά. Πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι γιατί καταφέραμε και μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες να κερδίσουμε αρκετά πράγματα. Αναδείξαμε στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη την ακαμψία και τη σκληρότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πειθάρχησης και Επιτήρησης και δημιουργήσαμε τις πρώτες ρογμές. Εμείς, ένας μικρός λαός με μια αριστερή κυβέρνηση, τις πρώτες ρογμές στη νεοφιλελεύθερη ηγεμονία στην Ευρώπη. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να υπάρξει μια γενικευμένη αμφισβήτηση του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και των διακυβερνητικών πρακτικών της Ευρωζώνης. Και αυτή η αμφισβήτηση και η κριτική δεν περιορίζεται πλέον στα στενά όρια της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ακόμα και μεγάλα διεθνή συγκροτήματα τύπου, μετριοπαθείς, φιλελεύθεροι διανοούμενοι, δημοσιογράφοι και οικονομολόγοι, πολιτικές δυνάμεις πέρα και έξω από τα όρια της αριστεράς, αμφισβητούν πλέον το μοντέλο λειτουργίας της ζώνης του ευρώ ως μη βιώσιμο. Από τον Χάμπερ μας που έγραψε ότι η Ευρώπη υπέστη ένα μεγάλο πλήγμα από τη διαχείριση του ελληνικού προβλήματος καθώς πέρασε από τη λογική της πειθούς στη λογική της γυμνής ισχύως, η Γερμανία κατέστρεψε ό,τι οικοδομούσε 50 χρόνια μέχρι τους οικονομολόγους και το Στίγλιτς που αμφισβητεί ανοιχτά τόσο το πρόγραμμα όσο και τη δυνατότητα της Ευρώπης να ανακάψει εμένοντας τυφλά σε αδιέξοδες συνταγές σκληρής λιτότητας. Η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη επανατοποθετούνται στην ελληνική κρίση αποδομώντας τα κυρίαρχα ιδεολογήματα ότι για αυτήν φταίνει τεμπέληδες Έλληνες και όσοι για χρόνια ζούσαν παραπάνω από τις ανάγκες τους, από τις δυνατότητές τους. Και η ελληνική κρίση, με τη δραματική εξέλιξη, τη δραματική κατάληξη της διαπραγμάτευσης, της εξάμηνης, ανοίγει αναμφίβολα μια νέα πολιτική περίοδο αναστοχασμού και κρίσιμων αποφάσεων στην Ευρώπη. Μια περίοδο όπου η συζήτηση και η σύγκρουση για το μέλλον της Ευρώπης είναι ανοιχτή και θα κρίνει πάρα πολλά για το μέλλον της Ηπείρου, της χώρας και του στρατηγικού σχεδίου για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Και η σκληρή διαπραγματευτική μάχη, καθώς και οι αγώνες του ελληνικού λαού αυτό το εξάμηνο, έπαιξαν το ρόλο του καταλήτη, ώστε να αναδειχθούν τα όρια της Ευρωζώνης και να ξεσπάσει αυτή η σύγκρουση ιδεών, να ανοίξει η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις αναδιατάσσονται εθνικά και κοινωνικά και οι ρόλοι αναδιανέμονται. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, η ριζοσπαστική αριστερά από τη θέση της κυβέρνησης στην Ελλάδα πρέπει να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Έχει ή δεν έχει πολιτική υποχρέωση απέναντι στις υποτελείς τάξεις να παίξει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μάχη, να συνεχίσει να πυροδοτεί τη συζήτηση, να συνεχίσει να πυροδοτεί την πολιτική σύγκρουση. Στο ερώτημα λοιπόν, το στρατηγικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί και να συζητηθεί συγκροτημένα και οργανωμένα, αν υπάρχει ρόλος και χώρος για μια αριστερή κυβέρνηση στην υπαρκτή Ευρώπη, την νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, με τους αρνητικούς συσχετισμούς και με δεδομένον έναν συντριπτικό αρνητικό συσχετισμό δύναμης, πρέπει να απαντήσουμε και πιστεύω ότι πρέπει να απαντήσουμε θετικά και καταφατικά. Διότι δεν μπορεί να αποτελεί λύση η φαντασίωση ότι με κάποιο μεταφυσικό τρόπο μπορούμε να δραπετεύσουμε από αυτούς τους συσχετισμούς, παρά μόνο να παλέψουμε για να τους αλλάξουμε. Οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισμοί στο εσωτερικό της παγκόσμιας οικονομικής αλυσίδας είναι αμήλικτοι και συγκεκριμένοι.